Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας έχω σήμερα ένα vlog το οποίο είναι, πώς θα το έλεγα, ότι είναι επανάληψη για τις κόκκινες σημαίες σε μια νέα γνωριμία που έχουμε μιλήσει επανειλημμένως σε αυτό το κανάλι. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινές αρχές και αξίες με έναν άνθρωπο που ξεκινάμε μια καινούρια γνωριμία. Διαβάζω το μήνυμα της φίλης. Χαίρετε, Θέκλα μου. Χαίρετε. Οι λόγοι που σου γράφω είναι γιατί έχω απογοητευτεί με τις ερωτικές σχέσεις, αλλά και για να δώσω ένα μήνυμα. Τους τελευταίους μήνες γνώρισα έναν άνδρα γύρω στα 45 μέσω Facebook. Αυτός είναι από άλλη περιοχή και εγώ είμαι 37 ετών. Δεν έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην εμφάνιση, μόνο στο ύψος γιατί είμαι ψηλή. Αγάπη μου, και το ύψος πάλι εξωτερική εμφάνιση είναι. Τι σημαίνει έδωσα έμφαση μόνο στο ύψος επειδή είμαι ψηλή? Πάλι στην εξωτερική εμφάνιση έδωσες έμφαση. Και δεν έδωσες έμφαση στις αρχές και τις αξίες ενός ανθρώπου και αν ταιριάζεται. Λοιπόν, πριν το γνώρισα εγώ έκανα εφήμερες σεξουαλικές γνωριμίες με την ελπίδα ότι θα βρω κάποιον. Φυσικά δεν βρήκα. Ουδέν σχόλιο. Με τον συγκεκριμένο άντρα μιλούσαμε κάθε μέρα και φαινόταν να ξέρει τι θέλει από μια σχέση. Μετά τους 2 μήνες αντιλήφθηκα κάποια πράγματα που δεν μου άρεσαν και προσπαθούσα να τα αγνοήσω, γιατί ταιριάζαμε στο ότι θέλαμε κάτι σοβαρό και γιατί έκανε κινήσεις που έδειχνε ότι με νοιάζεται, είχε χιούμορ. Δεν είναι τέριασμα, αγάπη μου, το να ταιριάζετε στο ότι θέλετε κάτι σοβαρό. Μπορεί να θέλει κάτι σοβαρό από σένα ή επίσης να θέλει κάτι σοβαρό γενικά κάποιος σου με τον οποίο να μην ταιριάζετε. Το να δείχνει ότι σε θέλει είναι απαραίτητο για μια νέα σχέση. Όχι όμως αν κάποιος είναι κατάλληλος για σένα, το να δείχνει μόνο ότι σε θέλει να είναι λόγος για να προχωρήσετε. Το να έχει χιούμορ κάποιος είναι καλό, αλλά δεν είναι από μόνο του αρκετό για τη δημιουργία μιας νέας γνωριμίας. Το πρώτο δείγμα που δεν μου άρεσε ήταν ότι όποτε μιλούσε για την πρώην γυναίκα το έσταζε χολή. Ήθελε να την εκδικηθεί γιατί άφησε τους γονείς της να επέμβουν στη σχέση τους και για τα κακά που του έκανε. Μου έλεγε ότι τη μισεί και ας είναι η μάνα των παιδιών του και ότι αυτός δεν είναι Θεός να συγχωρεί. Το να μισεί την πρώην γυναίκα του κάποιος ανεξαρτήτως του πόσα κακά του έχει κάνει, ίσως, λέω ίσως, μπορεί και σίγουρα να είναι δείγμα μισογυνισμού γενικότερα. Και επίσης τι σημαίνει «δεν είμαι Θεός εγώ να συγχωρώ»? Δεν είναι μόνο οι θεοί που συγχωρούν ή ο Θεός που συγχωρεί. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με αρχές και αξίες στη ζωή πνευματικές, ξέρει και να συγχωρεί ή αν δεν συγχωρήσει να μην μισεί. Να προστατεύει τον εαυτό του από ανθρώπους που τον έχουν βλάψει, αλλά μπει στη διαδικασία του μίσους, τότε αυτό λέει κάτι για σένα και τη δική σου ανθρώπινη ποιότητα. Ουσιαστικά αυτό που κατάλαβα ήταν ότι δεν μπορούσε να αποδεχτεί το γεγονός ότι χώρισε αυτός που ήθελε να είναι οικογενειάρχης και οι άλλοι που δεν είναι σωστοί να μην χωρίζουν. Πόσα κομπλεξιλίκια σε μία πρόταση. Όσες φορές ανοίγαμε αυτή τη συζήτηση γινόταν τάβρος σε αλλοπολείο. Έλεγε ότι η πρώην γυναίκα του πάσχει από διπολική διαταραχή. Δεν ξέρουμε αν η πρώην γυναίκα του πάσχει από διπολική διαταραχή, αλλά και να πάσχει η γυναίκα από διπολική διαταραχή, αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο να την κατηγορήσεις ή να το χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία για να την μισήσεις και να γίνεσαι ως τάβρος ή αλλοπολείο άμα μιλάς για αυτήν. Το επόμενο δείγμα ξενερώματος ήρθε όταν μιλήσαμε για το ζήτημα των ομοφυλόφιλων. Μου έλεγε ότι δεν τους πάει. Όταν του είπα ότι τους φοβάται, δηλαδή τον είπε ότι είχε ομοφοβία στην ουσία, θύμωσε και κρατούσε στάση παθητικής επιθετικότητας. Του εξήγησα ότι εγώ δεν μπορώ να μην εξηγούμαστε και να κρατάμε μούτρα λες και είμαστε 5 χρονών. Φαινόταν να το κατάλαβε. Γιατί ρε παιδιά, ο μισογυνισμός πάει παρέα και με την ομοφοβία? Γιατί άραγε? Το επόμενο που ξενέρωσα ήταν πολύ παραδοσιακός, συντηρητικός και απόλυτος. Θεωρούσε ότι για όλα που λένε οι γονείς έχουν δίκιο και όταν σου ζητάει ο φίλος σου κάτι, οφείλεις να το κάνεις ακόμα και αν δεν θέλεις.
Άρα ο άνθρωπος αυτός σαφώς είχε διαφορετικές αρχές και αξίες από τις δικές σου. Και γενικά εν γέννη από αυτές που καλλιεργούμε σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Μέσα στη διαδικασία να κάνω δίαιτα, με πίεζε να κάνω άσκηση και μου έλεγε όταν βρεθούμε θα σε αναλάβω. Είπαμε μένουν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Όταν του είπα ότι έδιωξα 3 με 4 κιλά σε ένα μήνα, επέμενε ότι το σωστό ήταν να διώξω 17 κιλά. Αυτό το να σε πιέζει να αδυνατήσεις και να σου λέει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, επίσης δείχνει πολλά κοκκινότατη σημαία. Τελικά του έστειλα ένα μήνυμα ότι δεν έχω θέμα να πηγαίνουμε βόλτες, αλλά τη διατροφή θα την κάνω με τη διαιτολόγο. Το δέχτηκε. Το τρίτο που με έκανε να νευριάζω ήταν ότι είχε έγνοια αν θα πάρει τα εύσημα από τη μαμά μου γιατί άρχισα δίαιτα. Του είπα την δίαιτα την ξεκίνησα για μένα και δεν περιμένω την έγκριση ή την επιβράβευση κανενός. Και αυτό το να έχει έγνοια κάποιος θα είναι ευχαριστημένη η μητέρα σου μαζί μου που σε έχω πείσει να δυνατήσεις. Πόσα λάθη πάλι σε μια πρόταση, πόσα. Κάναμε σχέδια ότι τα Χριστούγεννα θα πήγαινα εγώ στο μέρος του να το γνωρίσω και μετά θα ερχόταν στο δικό μου μέρος να μείνουμε μαζί. Δεν φτάσατε όμως να ολοκληρώσετε τα σχέδιά σας για τα Χριστούγεννα. Το τελειωτικό κτύπημα ήταν όταν μιλήσαμε ξανά για ομοφιλόφιλους και μετανάστες. Αποκάλυψε το ρατσιστικό του πρόσωπο. Μιλούσε με απαξιατικά λόγια, έλεγε ότι είναι σκουλίκια, μοιάσματα, σκουπίδια της κοινωνίας, πρέπει να κάνουν δική τους κοινωνία και να μείνουν μόνοι τους. Πιστεύει στο μύθο ότι οι ομοφιλόφιλοι διαδίδουν το AIDS και οι άνθρωποι σε τροχοκάθισμα να παντρεύονται άλλα άτομα με αναπηρία. Σημείωσε ότι το επάγγελμα του είναι φροντιστής υγείας. Μάλιστα. Του χαλάνε την αισθητική ζευγάρια νόμια και τι θα λέει ο κόσμος. Του είπα εγώ ζω για μένα, όχι για το τι θα πει ο κόσμος. Έπαθα σοκ. Ο πατέρας μου είναι 60 ετών, δεν συμφωνεί με το θέμα, αλλά δεν τον άκουσα ποτέ να μιλάει έτσι. Καλά, αυτός ο μύθος ότι τον ιό HIV τον μεταδίδουν οι ομοφιλόφιλοι και ότι... Αχ, Θεέ μου. Δεν σχόλιο πάλι. Μετά ξεκίνησε να μου λέει ότι οι μουσουλμάνοι και όλοι οι πρόσφυγες είναι για να τους φτύσεις, βιάζουν και σκοτώνουν γυναίκες. Λες και είναι οι μόνοι. Βρέφος Τούρκος μου έλεγε, είναι πάλι Τούρκος, άρα εχθρός. Θύμωσε ακόμη περισσότερο όταν του είπα πως διαφωνώ και ότι είχα φίλοι Τουρκά, αλλά όχι κολλητοί, γιατί λέει ότι όλοι αυτοί θα έρθουν Κύπρο να το κάνουν Τουρκμενιστάν. Έμεινα άφωνη. Μετά από λίγα λεπτά σιγής, το ρώτησα αν είναι ακροδεξιός και μου απάντησε όχι, είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Όσοι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι μισάνθρωποι. Μισούν τους ομοφιλόφιλους, μισούν τις γυναίκες, μισούν τους ανθρώπους με αναπηρία, μισούν τους πρόσφυγες, μισούν τους μετανάστες, μισούν τα άλλα έθνη. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν τα ξέρει καλά νομίζω. Όταν του είπα αν ο γιος σου πει ότι είναι ομοφιλόφιλος, τι θα κάνεις. Μου απάντησε δεν θα γίνει γιατί θα το μάθω να αγαπάει τις γυναίκες. Μάλιστα. Έχει λύσει και το πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Μαθαίνεις το παιδί να αγαπάει το ένα φύλο ή το άλλο φύλο. Πότε έχει κάνει αυτές τις επιστημονικές ανακαλύψεις αυτός ο κύριος και εμείς μείναμε πίσω. Απορώ. Πραγματικά απορώ. Ο συγκεκριμένος δούλευε σε πρόγραμμα για μετανάστες στο εξωτερικό και όταν του είπα δεν σε νοιάζει το μεταναστευτικό μου απάντησε όχι. Για τα λεφτά πήγα. Μάλιστα, αυτές είναι οι αρχές και αξίες του. Τα λεφτά και η καθαρότητα του έθνους. Τις επόμενες μέρες μου έλεγε να τον σβήσω από το Facebook και του είπα κάνε το εσύ. Του είπα χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι με κάποιον αδιάλακτο. Συνέχιζε να παίρνει τηλέφωνο. Στην αρχή μου μιλούσε γλυκά. Όταν του έλεγα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, νευρίαζε και μου έλεγε «Μα τώρα, μορφωμένη κοπέλα, να ασχολείσαι με τους γκέι» και το έκλεινε. Μάλιστα. Άμα θυμώσει ο άλλος, βγάζει προς τα έξω για τις πραγματικές του απόψεις. Σε τέτοια περίπτωση. Μετά μου έλεγε ότι δεν εννοούσε αυτά που έλεγε και με δοκίμαζε. Μετά μπορεί να σκεφτόταν το συμφέρον του. Ότι οικονομικά του συμφέρει να έρθει στο μέρος που είσαι κι εσύ, να εργαστεί κλπ. Οπότε σου λέει ότι σε δοκίμαζε. Όταν του έστειλα ότι αν ήταν αλλιώς ίσως να ήμουν μαζί του, αρχικά εξαπέλυσε κατηγορίες ότι θα ερχόταν για μένα εδώ στο μέρος μου, ότι θα άφηνε τα παιδιά του πίσω του,
και μου χτύπησε ότι κάποιες φορές με πήρε τηλέφωνο να με ξυπνήσει για να μην αποκοιμηθώ και πω στη δουλειά. Ότι θα μου πλήρωνε το εισιτήριο για να τον επισκεφτώ. Με δέχτηκε με τα κιλά μου όπως είμαι. Παναγία μου, σε δέχτηκε με τα κιλά σου και εσύ δεν τον δέχεσαι με την ομοφοβία του, με τον ρατσισμό του, την ξενοφοβία του, τη μυσαλλοδοξία του και όλα του τα καλά. Με πίεζε κάθε βράδυ να πω περπάτημα, ακόμα και αν ήμουν κουρασμένη. Ναι, αλλά έπρεπε να γίνεις ωραία για αυτόν τον πολύ καθαρό Έλληνα χριστιανό ορθόδοξο άνδρα. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Τα παιδιά του είχε πάνω από 6 μήνες να τα δει όταν μιλήσαμε αρχικά και μου έλεγε ότι στο μέρος μου ήθελε να έρθει για να βρει δουλειά. Κατά τα άλλα, για σένα θα ερχόταν εκεί πέρα, για σένα, έλεγε. Του είπα να βάλουμε τα μισά για το εισιτήριο και ήταν ανένδοτος. Και άφησε να υπονοηθεί ότι θα μείνω στο ράφι και δεν θα κάνω ούτε παιδί. Ωραιότατος μισογίνης. Απίστευτος. Θεωρώντας σ' αρέσει κάποιος, δεν του χτυπάς τι έκανες γι' αυτό. Εννοείται. Όταν σ' αρέσει κάποιος και όταν αγαπάς κάποιον, κάνεις πράγματα από την καρδιά σου και μετά δεν τα λες. Και δεν ζητάς να κάνει πράγματα για σένα ο άλλος επειδή έκανες εσύ γι' αυτόν κάποια πράγματα. Μετά μου έλεγε ότι το έκανα καλό και από εδώ και πέρα θα περνά και θα γαμάει. Μου ευχήθηκε να βρω κάποιον που να είναι σαν και αυτόν γενναιόδωρο και να του βάζω όρους που θα τους δέχεται. Κοίταξε, όταν περνάς και γαμάς, δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι που, με τους οποίους έρχεσαι σε ερωτική επαφή να σε γνωρίσουν καλύτερα, έτσι δεν βλέπουν τις κόκκινες σημαίες, δεν προλαβαίνουν. Όταν μου μιλούσε για γάμο και παιδί, του έλεγα «ΟΚ, μελλοντικά να διαλέξει ένα από τα δύο, γιατί δεν ασχολούμαι με τη θρησκεία». Ζήτησε να τον κάνω μπλοκ και μάλλον δεν μπορώ να τον κάνω γιατί τον γουστάρω ακόμα. Αχ, έχεις και εσύ τα θέματά σου. Φαντάζομαι τον γουστάρεις ακόμη επειδή είναι στο ύψος σου. Επειδή είναι ψηλός σου. Σαν να μην συνέβαινε κάτι, ξεκίνησε τα σεξουαλικά μηνύματα. Τότε τον μπλόκαρα, επιτέλους. Στην αρχή διερωτούμουν αν ήμουν υπερβολική που τον απέρριψα λόγω αντιλήψεων, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι δεν νομίζω να ήμουν καλά σε μια τέτοια σχέση, ο εαυτός μου. Έχω φίλους ομοφιλόφιλους φίλους. Χρυσές ψυχές. Στη ζωή μου θέλω ηρεμία, όχι καυγάδες. Ρωτώντας φίλους ζευγάρια, αντιλήφθηκα ότι ποτέ δεν συζήτησαν τέτοια ζητήματα με τον σύντροφό τους πριν παντρευτούν, αλλά ακόμη και αντίθετη άποψη να έχουν δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρω τι να πω. Κάποιες απόψεις, κάπου αφορούν ανθρώπινες αρχές και αξίες, δεν είναι μόνο απόψεις, είναι και τρόπος ζωής. Δεν γίνεται να μην σε ενοχλεί. Η απογοήτευση είναι γιατί άνθρωποι νέοι έχουν τέτοιες ξεπερασμένες συντηρητικές ιδέες και είναι τόσο παθιασμένοι να βγάλουν τους υπόλοιπους λάθος. Υπάρχει κάποιος εκεί έξω νοήμων? Ναι, υπάρχει, αλλά δεν θα το βρεις αν ασχολείσαι με έναν ψηλό ο οποίος έχει όλα αυτά τα μη νοήμωνα χαρακτηριστικά. Τέλος, το μήνυμά μου είναι να μην συμβιβάζεστε με κάτι ακραίο που δεν σας ικανοποιεί για να μην μείνετε μόνοι, ακόμα καλύτερα μόνοι όταν διαφωνείτε και ήσυχο το κεφάλι σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που μου στείλε αυτά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε σε αυτό το βίντεο, όπως μιλάμε τόση ώρα, και να κάνουμε μια επανάληψη για τις κόκκινες σημαίες. Είχα κάποτε μια φίλη η οποία μου έλεγε άνδρας να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό μου έλεγε. Και βρήκε αυτή έναν άνδρα με τον οποίο έχουν μια πολύ ευτυχισμένη ζωή μαζί και μετρούν πάνω από 20 χρόνια γάμου. Τι είχε συμβεί όμως? Όταν έλεγε άντρας να είναι και ό,τι να είναι, στην πραγματικότητα εννοούσε να είναι ένας άντρας που να ταιριάζουμε και ας έχει όποια εξωτερική εμφάνιση θέλει να έχει ή έτυχε να έχει. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν είναι deal breaker, δεν σπάζει τη συμφωνία δηλαδή, δεν χαλάει την υπόθεση για τη δημιουργία μιας αρμονικής και ισορροπημένης ερωτικής σχέσης, είναι εξωτερικά και επιπόλαια πράγματα, όπως το ύψος κάποιου ανθρώπου, το βάρος κάποιου ανθρώπου, το χρώμα των ματιών του, το χρώμα των μαλλιών του, η εξωτερική εμφάνιση δηλαδή. Η εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων είναι στον κάθε άνθρωπο διαφορετική
και ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Η εσωτερική εμφάνιση όμως, η καλλιέργεια που έχει ή δεν έχει κάποιος άνθρωπος, οι αρχές και αξίες που έχει, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται για τη ζωή και ο τρόπος με τον οποίο ζει τη ζωή είναι πράγματα τα οποία δεν αλλάζουν. Εννοείται ότι είμαστε ενήλικες άνθρωποι, η κοπέλα αυτή είναι 37, αυτός είναι 45, έχουμε ζήσει αρκετά στη ζωή μας και έχουμε δημιουργήσει και έχουμε στερεοποιήσει τον τρόπο που λειτουργούμε ως άνθρωποι. Δεν εννοώ ότι δεν μπορεί να εξελιχθεί πνευματικά ένας άνθρωπος, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει μια βασική απόφαση που παίρνουμε στην ενήλικη ζωή μας και που μπορεί να αρχίσουμε να την πάρουμε και από την εφηβεία αυτή την απόφαση. Θα είμαι ένας πνευματικός άνθρωπος που θα προσπαθώ συνεχώς να γίνομαι καλύτερος, να εξελίσσομαι, να βελτιώνομαι, να είμαι μια βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού μου ή θα δώσω έμφαση στο να πετύχω κοινωνικά, να πετύχω οικονομικά και να αρπάξω όσα περισσότερα μπορώ από αυτή τη ζωή. Δηλαδή θα ζω τη ζωή μου με υλισμό ή θα ζω τη ζωή μου με πνευματικότητα. Ο άνθρωπος αυτός που γνώρισε η κοπέλα αυτή σαφώς είναι ένας υλιστής άνθρωπος, ο οποίος δεν δείχνει μέσα από τις πράξεις του και μέσα από τα λόγια του να έχει οποιαδήποτε πνευματική διάθεση, να έχει οποιαδήποτε διάθεση να εξελιχθεί, να αλλάξει, να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Και δεν τον βλέπω να έχει και οποιαδήποτε αγαπητική διάθεση. Μιλάει με μίσος για την πρώην γυναίκα του, μιλάει με μίσος για την κοπέλα που γνωρίζει τώρα όταν αυτή διαχωρίζει τη θέση της. Προτού αυτή διαχωρίσει τη θέση της, προσπαθεί να της επιβάλλει τις δικές του απόψεις για το πώς πρέπει να τρώει, για το πώς πρέπει να ασκείται, να αθλείται, για το πώς πρέπει να είναι το σώμα της, για το πώς πρέπει να δυνατήσει κλπ. Προσπαθεί να της επιβάλλει με ποιους θα κάνει παρέα, μάλλον με ποιους δεν θα κάνει παρέα και γενικότερα έχει μία στάση μη αγαπητική. Ακούγεται αυτός ο άνθρωπος σαν έναν άνθρωπο ο οποίος κουβαλάει μέσα του ένα εσωτερικό χάος, κουβαλάει μέσα του άλλη τα εσωτερικά θέματα, κουβαλάει τους εσωτερικούς του δαίμονες υπερδύναμους που τον καταδυναστεύουν και μέσω αυτού καταδυναστεύουν και τους άλλους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε επαφή. Πάρα πολλές κόκκινες σημαίες ανέμισε ο τύπος αυτός στη φίλη που μας έστειλε την επιστολή. Ποια ήταν η παγίδα στην οποία έπεσε η φίλη? Στο ότι αυτός ο άνδρας της είπε: «Εγώ σε θέλω να σε παντρευτώ. Θέλω να έρθω να μετακομίσω στο μέρος σου και να ζήσουμε μαζί και να σε κάνω και μάνα». Και επίσης ήταν και ψηλός, που είναι και η φίλη ψηλή. Το λέω αυτό έτσι πολύ, με πολύ κριτικό τρόπο. Το ξέρω ότι κατακρίνω αυτή την άποψη, το ότι επειδή ήταν ψηλός θα σας ασχοληθώ μαζί του, αλλά αγάπη μου, εσύ η ίδια που είδες πόσο άσχημα ένιωσες όταν αυτός ασχολούνταν με την εξωτερική σου εμφάνιση και σου έλεγε «άμα είσαι παχουλή δεν μου κάνεις», γιατί εσύ να απορρίπτεις ανθρώπους που δεν είναι ψηλοί? Η γνώμη μου δηλαδή πάντοτε. Δεν θα σου επιβάλλω να βγεις με έναν άνδρα ο οποίος δεν είναι ψηλός, αλλά μήπως αυτοί άνδρες, ένας άνδρας που δεν είναι ψηλός θα μπορούσε να έχει αρχές και αξίες παρόμοιες με τις δικές σου και να είσαστε ταιριαστό ζευγάρι, ουσιαστικά ταιριαστό ζευγάρι και όχι μόνο εξωτερικά? Λέω. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε, αγάπες μου, με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό προσανατολισμό στη ζωή τους. Όταν έχουμε ένα πνευματικό προσανατολισμό, δεν μπορούμε να ταιριάξουμε με ανθρώπους που έχουν υλιστικό προσανατολισμό, όπως και να το κάνουμε, από όπου και αν το τραβήξουμε. Δεν συνάδουν δύο άνθρωποι μαζί οι οποίοι έχουν διαφορετικές αρχές και αξίες. Και οι αρχές και αξίες που έχουμε στη ζωή, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα διαφορετικά έθνη, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρία, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους λιγότερο δυνατούς ανθρώπους στην κοινωνία μας, δείχνει ακριβώς την ποιότητα μας και την ανθρωπιά μας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου για να ενώσουμε τη ζωή μας μαζί του
είναι το να έχει ανθρωπισμό, να έχει αγάπη και να έχει καλοσύνη. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά. Την αγάπη μου. Φιλιά.